Επιστολή προς Ρωμαίους Κεφάλαιο τρίτο Τι ούν το περισσόν του Ιουδαίου Ή τις η ωφέλεια της περιτομής Πολύ κατά πάντα τρόπον Πρώτον μεν γάροτε πιστεύθησαν τα λόγια του Θεού Τι γάρ ή οι υπίστης άντινες Μη η απιστία αυτών την πίστη του Θεού καταργήσει Μη γέννητο Γινέσθω δε ο Θεός αληθής πας δε άνθρωπος ψεύστης καθώς γέγραπτε, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το Είδε η αδικία ημών Θεού δικαιοσύνη συνίσθηση τι αιρούμεν. μη άδικο ο Θεός επιφέρον την οργήν, κατά άνθρωπον λέγω μη γέννητο. Επί πώς κρινεί ο Θεός τον κόσμων, η αλήθεια του Θεού εν το αιμό ψεύσματι επερίσευσεν εις την δόξαν αυτού, τι έτυκα εγώ ως αμαρτωλός κρίνομαι, και μη καθώς βλασφημούμεθα και καθώς φασίτινες, ημάς λέγει ότι ποιήσουμεν τα κακά ή να έλθει τα αγαθά. Όντο το κρίμα εν δικόνεστη. Τι ουν, προεχόμεθα, ουπάντος προητίας άμεθα γάρ δε και Έλληνας, πάντα εις είναι, καθώς γέγραπτε ότι ουκέστη δίκαιος, ουδεής, ουκέστη νοσυνιών, ουκέστη νοεξιτών των Θεών, πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστη νέος ενός. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινγς αυτών, Τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, Ή όσα σπίδων υπό αυτών, Ον το στόμα αράς και πικρίας γέμι, Οξύς υπόδεσε αυτών εκ αίμα, Σύντριμμα και ταλαιπωρία εν αυτών, Και οδόν ειρήνη σου κέγνωσαν, Ουκέστη φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών, Είδαμεν δε ότι όσα ο νόμος λέγει της εν τον λαλεί, είναι απάν στόμα φραγή και υπόδικος γέννηται πάσο κόσμος στο Θεό, διότι εξ έργων νόμου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού, Διαγαρνόμου επίγνωσις επίγνωσης αμαρτίας. Νιν είδε χωρίς νόμου δικαιοσύνη Θεού, πεφανέρωτε μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών, δικαιοσύνη δε Θεού δια πίστεως, η Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας. Ουγάρεστη διαστολή, πάντες γαρ και ειστερούνται τις δόξεις του Θεού, δικαιούμενη δωρεάν τη αυτού χάρητη, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, ον προέθετο ο Θεός ηλαστήριον δια της πίστεως εν το αυτού αίματι, εις ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού, δια την πάρεση των προγεγονότων αμαρτημάτων, εν τη του Θεού, προς ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού εν τον ίν καιρό, εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκπίστεως Ιησού. Πούν οι καύχησης, εξεκλείσθη, δια ποιου νόμου, των έργων, ουχή, αλλά δια νόμου πίστεως, λογιζόμεθα ουν πίστη δικαιούς άνθρωπον χωρίς έργο νόμου, ή ο Θεός μόνον, ουχίδε και εθνών, ναι και εθνών, επίπερις ο Θεός, ως δικαιός το μήν εκπίστεως και ακροβιστίαν δια της πίστεως. Νόμον ουν καταργούμεν δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμον ιστόμεν.